Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια σας πολλά. Σήμερα 24 Δεκεμβρίου, παραμονή Χριστουγέννων, γιορτάζουμε κι εμείς εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό του 1862 με πολύ όμορφες μουσικές για να μπούμε στο κλίμα των γιορτών και παρά τις δυσκολίες να μείνουμε εκεί. Ελπίζουμε κάποιοι από εσάς αυτή τη στιγμή να βρίσκεστε κάπου μακριά για έστω κανένα τριήμερο στο χωριό με την οικογένεια, αλλά και για εκείνους που απομείνανε στην πόλη, δεν σας ξεχνάμε και σας έχουμε ετοιμάσει μια εξαιρετική γιορτινή συλλογή με τα καλύτερα των 20s. Μείνετε συντονισμένοι και ξεκινάμε ήπια με It Came Upon a Midnight Clear. 5, 6, 7, 37 και 60. Ορίστε. Είστε κοπέλα μου. Ευχαριστώ. Όχι, τα κράτησα. Γεια σας. Να σου πω, δεν πιστεύω να μου έχετε σπάσει τίποτα. Όχι, όλα είναι εντάξει. Δεν φρούγμενο ο νομικό, ξέρει τι μου έκανε. Ναι, μου έχετε ξαναπεί. Μας πήρε μήνες να φτιάξουμε τη βιβλιοθήκη και ξέρει, δεν είναι φτηνά αυτά. Καταλαβαίνω. Κοπέλα μου, να σου πω, σας κάνουμε πολύ μεγάλη χάρη που σας τα αφήνουμε τόσο χαμηλά. Ξέρεις τώρα τις εποχές που ζούμε. Καταλαβαίνω, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Κοπέλα μου, γεια σου. Γεια. Πενήντα, εξήντα, εβδομήντα, ογδόντα, ενενήντα, εκατό, ένα, δύο, τρία, τέσσερα και δύο, έξι, πέντε, έντεκα και ένα, δώδεκα. 12 ευρώ. Σκατά. Καλημέρα. Αγοράζετε μαλλιά εδώ? Μάλιστα. Θα αγοράσετε τα δικά μου? Για βγάλω το καπέλο να σε δω. Ναι. €30, περίπου. Εντάξει, κάντε το γρήγορα γιατί βιάζομαι.
τον ραντεβού την ερημιά. Στα φτωχικά καφενεδάκια της μιας δραχμής τα γιασεμιά που μας πουλάνε τα παιδάκια. Μαθαίνουν τόσα μυστικά που όταν χωρίζει κάθε τέρι μπαίνουν στον κόρφο βιαστικά, μην παραπέσουν ξαφνικά σε ένα διάκρι τούτο χέρι. Και έχει μια μόνη ασκήμια ο έρος που άλλος περιπέζει. Μαθαίνουν τόσα μυστικά που όταν χωρίζει κάθε τέρι μπαίνουν στον κόρφο βιαστικά, μην παραπέσουν ξαφνικά σε ένα διάκρι τούτο χέρι. Θα μακρύνουν πολύ γρήγορα, αλήθεια. Μην με κοιτάζεις έτσι, αγάπη μου. Δεν άντεχα να μη σου πάρω δώρο φέτος και τα έκοψα, τα πούλησα, αλλά θα ξαναμακρύνουν. Δεν σε πειράζει, έτσι δεν είναι? Έκοψες τα μαλλιά σου. Τα πούλησα. Αλλά είμαι πάλι εγώ και χωρίς τα μαλλιά μου. Δηλαδή, πάνε, τα έκοψες τελείως? Ναι, Δημήτρη μου, ήταν απλά τρίχες, θα ξαναμακρύνουν. Έλα, είναι παραμονή Χριστουγέννων, μην μου θυμώνεις, αφού για σένα πήγαν. Να βάλω το φαΐ να γίνεται. Μην αποπαίνεις, Ντέλα, απλά... Δεν υπάρχει τίποτα που θα με έκανε να μ' αρέσεις λιγότερο. Απλά... Αν ανοίξεις αυτό εδώ το κουτί θα καταλάβεις για ποιο λόγο με άφησες άφωνο.
μαλλιά μου μακραίνουν τόσο γρήγορα. Α! Είναι τέλειο. Τι λες, έψαξα παντού για να το βρω. Ήθελα κάτι σπάνιο και γνήσιο που πραγματικά να σου αξίζει. Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερο από το άλλο που είχε διαλυθεί. Έλα, δώσ' μου το ρολόι του παππού. Θέλω να δω πώς ταιριάζει. Della, ας αφήσουμε τα δώρα μας τώρα. Θα τα χαρούμε κάποια άλλη στιγμή. Πούλησα το ρολόι για να πάρω τα χτενάκια σου. Να βάλουμε το φαγητό να γίνεται. Και να που, κάπως άγαρπα, μόλις εξιστορήθηκε το άμερο χρονικό δύο ανόητων νεαρών, που πολύ ασύνετα παράτησαν ο ένας για τον άλλον τα πολυτιμότερα πράγματα του σπιτιού τους. Όμως, ως μία τελευταία κουβέντα για τους σοφούς των καιρών μας, ας υποθεί πως από όσους δίνουν δώρα αυτή την εποχή, αυτοί οι δύο είναι οι σοφότεροι. Από όλους όσους δίνουν και λαμβάνουν δώρα όπως αυτοί, εκείνοι είναι οι σοφότεροι. Παντού είναι οι σοφότεροι. Είναι οι μάγοι.